Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Να ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους συντοπίτες μας, από τους συμπατριώτες μας, από τους Μυτιλινιούς ή και στα σε όλα τα χωριά της Λέσβου που πηγαίνουν και θέλουν να κάνουν εργαστηριακές εξετάσεις και βρίσκουν τις πόρτες των εργαστηρίων κλειστές. Να πούμε το λόγο, και ένας λόγος είναι και αυτή, είναι αυτός ο λόγος που δίνουμε αυτή τη συνέντευξη, και αυτός ο λόγος, και να πούμε και τους λόγους περαιτέρω γιατί συνεχίζουμε και γιατί γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και αυτές οι αντιδράσεις και οι διεκδικήσεις εκ μέρους των εργαστηριακών γιατρών. Αυτά γίνονται διότι διεκδικούν οι εργαστηριακοί γιατροί και όλοι οι γιατροί της χώρας την κατάργηση του clawback και του rebate. Είναι ένα τεχνητό χρέος το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει γεννηθεί το 2012, την εποχή της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, και αυτό ήταν σαν δικαιολογία για να εφαρμοστεί η μνημονιακή προσαρμογή και να ελεγχθούν τιμές, η προκλητή ζήτηση των τιμών στις εξετάσεις. Συνεχίζεται όμως από εκεί και πέρα μέχρι και σήμερα. Και παρά το ότι όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι, όλος ο ιατρικός σύλλογος και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κατά καιρούς έχουμε κάνει κρούση, έχουμε αναφερθεί ότι πρέπει αυτό πλέον να καταργηθεί γιατί είναι ένα άδικο μέτρο, εν τούτη συνεχίζεται με αποτέλεσμα σήμερα οι εργαστηριακοί γιατροί να βρίσκονται χρεωμένοι οι ίδιοι, οι οικογένειές τους, τα εργαστήριά τους, χρεωμένοι με πολλές χιλιάδες ευρώ για με αυτό το τεχνητό χρέος το οποίο έχει δημιουργηθεί λόγω της εφαρμογής αυτού του μέτρου του clawback. Αν και έχουν γίνει πολλές προτάσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ότι όπως είναι να εφαρμοστούν τα διαγνωστικά πρωτόκολλα στα οποία οι εξετάσεις μπορεί να ελεγχθούν και να γίνουν συγκεκριμένες εξετάσεις ή να χρησιμοποιηθεί, να γίνεται έλεγχος, απευθείας έλεγχος, ώστε να ελέγχεται η συνταγογράφηση και έτσι η προκλητή ζήτηση να ελέγχεται και αυτή, εν τούτης δεν εισακουστήκαμε. Παρ' όλα αυτά πιθανότατα βολεύει και αυτό συνεχίζεται. Με αποτέλεσμα λοιπόν όλοι οι εργαστηριακοί γιατροί να έρθουν στο χείλος του γκρεμού με τα χρέη τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Εμείς, ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου, με σχεδόν όλους τους ιατρικούς σύλλογους της Ελλάδος, καλύπτουμε και τις αντιδράσεις και τις διεκδικήσεις των γιατρών αυτών, είμαστε στο πλευρό τους και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουν για να δικαιωθούν μέχρι τέλος. Έφτασε η ώρα αυτοί οι άνθρωποι επιτέλους τα δεδουλευμένα τα οποία παράγουν να δικαιωθούν και να στις τιμές τις οποίες χρεώνονται να προσλαμβάνονται. Και ακόμη θέλω να πιστεύω ότι το Υπουργείο Υγείας, ο αρμόδιος υπουργός, η κυβέρνηση δεν θα φέρει στην επιφάνεια, δεν θα φέρει το νόμο το οποίο έχει τώρα τελευταία εφαρμόσει για τη διακοπή των της διακοπής των συμβάσεων λόγω της συμμετοχής των εργαστηριακών γιατρών σε αυτές τις διεκδικήσεις και σε αυτές τις αντιδράσεις. Καλησπέρα και από εμάς. Επιτρέψτε μας καταρχάς να συστηθούμε. Από την Πέτρα μέχρι τη Μυτιλίνη και από τη Μυτιλίνη μέχρι το Πλωμάρι είμαστε οι εργαστηριακοί γιατροί. Οι ιδιώτες επιστήμονες, τα εργαστήρια της γειτονιάς, οι πυλώνες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι ασθενείς μας γνωρίζουν και τους γνωρίζουμε όλους με τα μικρά τους ονόματα. Είμαστε κοντά τους κάθε φορά που θα χρειαστούν μία γενική ούρον για το βρεφάκι τους. Είμαστε κοντά τους κάθε φορά που θα χρειαστούν μία γενική αίματος και για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα επίγον παρουσιάζεται. Ζητάμε την κατανόησή σας. Για οποιαδήποτε ταλαιπωρία μπορεί να έχετε υποστεί, αγαπητοί μας ασθενείς, αυτές τις μέρες, αλλά είμαστε εμείς που πασχίζουμε να κρατήσουμε τα ιατρία μας ανοιχτά, συνεχίζοντας την προσφορά ποιοτικών και έγκυρων υπηρεσιών υγείας για σας, για τους ασθενείς μας, με κίνδυνο τον αφανισμό των μικρών μας ιατρείων,
να σημειωθεί ότι δεν είμαστε πολυιατρία, δεν είμαστε μεγαλοεπιχειρηματίες. Οι συνάδελφοί μας τώρα θα σας εξηγήσουν τους μνημονιακούς όρους clawback και rebate που ισχύουν για μας από το 2013 και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Ο ΙΟΠΗ λοιπόν στάθηκε το 2013 και τότε κληθήκαμε όλοι οι εργαστηριακοί αυτής της χώρας να συνάψουμε μαζί του συμβάσεις και μάλιστα ατομικές. Αυτές λοιπόν οι συμβάσεις, τι λέει λοιπόν αυτή η σύμβαση. Αυτή η σύμβαση μας υποχρεώνει να δεχόμαστε και να εκτελούμε καθημερινώς τα χιλιάδες δεκάδες παραπεμπτικά που συνταγογραφούνται από τους συναδέλφους μας κλινικούς ιατρούς. Ο ΙΟΠΗ όμως δυστυχώς είχε και έχει κλειστό προϋπολογισμό. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα παραπεμπτικά που εκτελούνται καθημερινώς υποχρεωτικά στα ιατρεία μας να προκαλούν υπέρβαση αυτού του κλειστού προϋπολογισμού. Τότε λοιπόν έρχεται η πρώτη μείωση στα εισοδήματά μας. Έρχεται λοιπόν αυτός ο ξένος όρος, το λεγόμενο clawback. Τι σημαίνει clawback? Εκτελώντας αυτά που συνταγογραφούνται καθημερινώς και υπερβαίνοντας τον κλειστό αυτό προϋπολογισμό, ο ΙΟΠΗ έρχεται και μας λέει ότι αυτή την οικονομική υπέρβαση όχι μόνο δεν θα την πληρωθείς, αλλά θα μου τη χρωστάς. Έτσι λοιπόν αυτό συμβαίνει το 2013. Έτσι λοιπόν με ανακοίνωσή του το 2013, κάθε χρόνο και μάλιστα κάθε εξάμηνο μας έβγαζε το χρέος μας προς τον οργανισμό. Σιγά σιγά λοιπόν αυτό το χρέος, για να, προκειμένου το διαχειριστούμε, να το διαχειριστεί, μας το μοίρασε σε 120 δόσεις. Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή εμείς κάθε μήνα πληρώνουμε, ο καθένας από εμάς, τη δόση αυτή από το 2013 και μέχρι σήμερα. Ο δεύτερος τρόπος τώρα, έχει και ένας δεύτερος τρόπος μείωσης πάλι του εισοδήματός μας, το λεγόμενο πάλι ξένο rebate. Το rebate υπολογίζεται κλιμακωτά, με βάση δηλαδή τι καταθέτει ο καθένας μας, το τιμολόγιο του, κάθε μήνα στον ΕΟΠΗ. Τρίτος τρόπος μείωσης του εισοδήματός μας είναι μια ξαφνική μείωση το 2016, και ενώ δουλεύαμε ήδη με τιμές το 91, μια ξαφνική μείωση των τιμών, των εργαστηριακών τιμών, κατά 30 με 40%. Και φυσικά δεν έμεινε εκεί, φυσικά υπάρχει και ένας τέταρτος τρόπος μείωσης του εισοδήματός μας, που είναι η εισαγωγή κάθε χρόνο νέων εργαστηριακών εξετάσεων, οι οποίες εξετάσεις μέχρι πρότινος δεν δικαιολογούνταν από τον ΕΟΠΗ, χωρίς όμως ταυτόχρονα να αυξάνεται και αυτός ο κλειστός προϋπολογισμός το ΕΟΠΗ. Κάθε μήνα λοιπόν, όλοι από εμάς, καλούμαστε να πληρώσουμε τη δόση clawback 2013-2019, τη δόση clawback του τρέχοντος μήνα, τη δόση rebate και χώρια τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στους εργαζόμενους μας, τα ενοίκια μας και όλα, και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σήμερα να έχουμε τεχνητό χρέος ο καθένας από εμάς χιλιάδων ευρώ, το οποίο δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Γι' αυτό και κλείσαμε τα ιατρεία μας και ζητάμε από εσάς την κατανόησή σας. Λύσεις υπάρχουν πάρα πολλές, οι οποίες, θέλω να πω και να τονίσω, δεν στοχεύουν σε εσάς τους ασθενείς. Λύσεις υπάρχουν πάρα πολλές, τις έχουμε καθέσει στο Υπουργείο. Ζητάμε λύσεις από τον Υπουργό και όχι από τους ασθενείς σε αυτές τις δύσκολες καιρούς να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Εγώ λέγομαι Κοροβέση Νικολέτα. Είμαι εκλεγμένο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Μυτιλίνης και βιοπαθολόγος μικροβιολόγος στην πόλη της Μυτιλίνης. Τι ζητάμε? Απλά και ξεκάθαρα είναι 3-4 πράγματα. Υπογραφή συλλογικής σύμβασης με τον ΕΟΠΗ μέσω Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Κατάργηση clawback και rebate, που η συνάδελφος προηγουμένως σας εξήγησε τι σημαίνει clawback and rebate. Διαγραφή τεχνητών χρεών, επαναφορά των τιμών αποζημίωσης των εξετάσεων στις τιμές ΦΕΚ του 1991, που όπως είπαμε είναι ακόμη χαμηλότερες για μας αυτή τη στιγμή, και επαρκής χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
μέσω των μέτρων που έχουμε ήδη προτείνει και εμείς. Δεν υπάρχει ένα τυπικό πλαφόν που να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων μέχρι που μπορούμε να δεχτούμε παραπεμπτικά τον ασφαλισμένο του ΕΟΠΗ. Είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε όλα τα παραπεμπτικά, όσα και αν είναι αυτά. Δηλαδή, αν ένα μήνα έχω εγώ, παραδείγματος χάρη, 100 παραπεμπτικά και τον επόμενο μήνα έχω 200-300, δεν υπάρχει κάποιο φρένο που δεν θα μου επιτρέψει να τα καταθέσω. Μάλιστα, απαγορεύεται να αρνηθούμε. Ακριβώς. Ναι. Απαγορεύεται να αρνηθούμε. Εκ της συμβάσεως μας αυτό, απαγορεύεται να αρνηθούμε να εξυπηρετήσουμε μέσω ΕΟΠΗ κάποιον ασφαλισμένο. Αυτό είναι που αυξάνει ουσιαστικά το ποσό επιστροφής προς τον ΕΟΠΗ. Λόγω του κλειστού προϋπολογισμού ξεπερνάμε πάντα το προβλεπόμενο και έτσι πρέπει να επιστραφεί το ποσό στον ΕΟΠΗ. Είναι δηλαδή ένας έξτρα φόρος. Ας το πούμε ότι είναι έτσι. Αν υπερβούν το πλαφόν που έχει καθορίσει για τον κάθε μήνα το Υπουργείο και λένε ότι για αυτόν τον μήνα διαθέτουμε 100 εκατομμύρια και οι εξετάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί, τα παραπεμπτικά που έχουν υποβάλει οι συνάδελφοι, είναι 120 εκατομμύρια, 130. Αυτά τα 30 εκατομμύρια τα επιστρέφουν οι ίδιοι, τα πληρώνουν οι ίδιοι από την τσέπη τους. Δεν μπορούν να αρνηθούν τις εξετάσεις που συνταγογραφώ εγώ ο κλινικός, γιατί δεν μπορούν να πούν όχι, πρέπει να το κάνουν, αλλά από την άλλη, όταν υπερβεί αυτό το πλαφόν, όπως είπα, τα 100 εκατομμύρια, πρέπει να τα πληρώσουν ήδη. Και το υπερβαίνει πάντα. Αύριο έχουμε μια κίνηση από συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη. Περιμένουμε να δούμε. Είναι σε διαβούλευση το συντονιστικό, τι πώς θα επεξεργάζεται, τι αποφάσεις θα πάρει, η αναμονή των εξελίξεων, τι θα δεχτούν, τι δεν θα δεχτούν και από εκεί και πέρα οι κινητοποιήσεις αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Το ότι πώς θα εξελιχθεί. Αν θέλετε, απλά λέω για να καταλάβουμε και μιλώντας με τους συναδέλφους σας, γιατί καταλαβαίνω ότι το ποσό δεν είναι ίδιο. Γιατί τάξη μεγέθους ποσό μιλάμε, τι που έρχεται το μήνα στην πλάτη σας, περίπου. Στον καθένα είναι διαφορετικό, το κατανοώ, αλλά. Τι εξηγήσετε. Κατά μέσο όρο. Μέσο όρο. Ναι, κάτι που είναι, να μπορούμε να φανταστούμε. Δεν έχετε χρεωθεί. Δεν το ξέρω. Μα δεν το ξέρω το χρέος μας. Χρειάζονται υψηλές γνώσεις λογιστικής. Πάρα για να μπορούμε να καταλάβουμε. Μπορεί να είναι και 1000 ευρώ, μπορεί να είναι και 3000 ευρώ. Δεν μιλάμε για τόσο. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν έρχεται ένα παραπεμπτικό στο ιατρείο μας, που ο κόσμος το βλέπει πριν μας το δώσει, έτσι, και γράφει ότι από το γιατρός που έχω απέναντί μου, ο μικροβιολόγος, θα πάρει από μένα 20 ευρώ και από το κράτος 80 ευρώ, δεν θα πάρω 80 ευρώ. Θα πάρω 20 ευρώ. Τα υπόλοιπα είναι χρέος. Τα οποία θα πληρώσω. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Στρατής Ταμπαλής, ιδιώτης καρδιολόγος, γενικός γραμματέας του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου. Μετά τα όσα κατατοπιστικά ακούσαμε από τους συναδέλφους μικροβιολόγους για την τραχυλαφική κατάσταση που επικρατεί με τον ΕΟΠΗ, και αφού υπενθυμίσω ότι την περίοδο της πανδημίας, που δεν το λέει κανένας, το έχουμε ξεχάσει μάλλον, τα ιδιωτικά εργαστήρια ήταν αυτά που έβαλαν πλάτη για να αποσυμφορηθεί η τριτοβάθμια περίθαλψη, δηλαδή τα νοσοκομεία, εγώ θα ήθελα εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου να απευθυνθούμε στους ίδιους ασφαλισμένους και να τους πούμε να συμπερασταθούν και να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματα της διεκδίκησης των εργαστηριακών γιατρών του νησιού μας και βέβαια όλης της χώρας, διότι η δικαίωση τελικά του αγώνα των γιατρών, των συναδέλφων των εργαστηριακών γιατρών, θα σημάνει ότι οι ίδιοι ασφαλισμένοι θα συνεχίσουν χρησιμοποιώντας το ασφαλιστικό του ταμείο να επισκέπτονται ελεύθερα το γιατρό της επιλογής τους, τον εργαστηριακό γιατρό της επιλογής τους, ότι θα συνεχίσουν βλέποντας να πιάνουν τόπο οι ασφαλιστικές τους εισφορές, να απευθύνονται στον εργαστηριακό γιατρό προσωπικά που τον ξέρουν χρόνια προσωπικά και με τον οποίο εμπιστεύονται. Και ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η σχέση των Ελλήνων ασθενών με τους γιατρούς τους, είτε είναι εργαστηριακή είτε κλινική, είναι μια σχέση μοναδική που δεν υπάρχει στα άλλα κράτη. Είναι μια σχέση που υπερβαίνει τα όρια της οικονομικής συνδιαλλαγής, της επαγγελματικής συνδιαλλαγής και είναι μια σχέση προσωπικής επικοινωνίας. Και θεωρώ, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι η ιατρική συλλογή, όχι μόνο δικό μας, όλη τη χώρα, δεν είμαστε διατεθειμένοι να το χαρίσουμε αυτό σε κανένα.